Είμαι πάρα πολύ περήφανος που την προηγούμενη εβδομάδα ο Χοβίλ έκανε και αυτός μια εξαιρετική εμφάνιση, την καλύτερη του. Ήταν ένα πολύ δύσκολο τραγούδι, αλλά επειδή το ένιωθα πάρα πολύ, νομίζω πως κατάφερα και το είπα καλά. Ήσουν και πάρα πολύ άνετος, μου άρεσε πολύ και το στυλ σου, όπως το χειρίστηκες όλο. Πάρα πολύ καλά. Ο Χοβίλ είναι character. Δεν είναι ένας απλός τραγουδιστής. Θα μου το θυμηθείτε στο μέλλον τι έχει να γίνει με αυτόν. Ο Χοβίλ, το κομμάτι που θα ερμηνεύσει αυτή την εβδομάδα, το έχει συνθέσει ο Γιώργος Στεροπάνος. Φαντάζομαι ότι είναι ένα επιπλέον άγχος για εκείνον. Για μένα δεν είναι, γιατί θα το δουλέψω όπως δουλεύω κάθε κομμάτι. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ναι, μεν με αγχώνει λίγο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πει στη διαδικασία να με συγκρίνει με τον πρώτο ερμηνευτή. Χρειάζεται να εστιάζουμε και στην τελευταία λεπτομέρεια. Ναι, ναι. Γιατί το κομμάτι που έχουμε να πούμε τώρα, να μελετήσουμε, δεν είναι απλό. Έχει πολλά πραγματάκια. Μπορώ να πω τον έχω αγχώσει, αλλά με ενδιαφέρει να ξεφύγει από το πάρα πολύ εντός εισαγωγικών χαρούμενο στυλ του και θέλω να εστιάσει πραγματικά και πολύ σοβαρά και υπεύθυνα σε κάθε κομμάτι που αναλαμβάνει από εδώ και στο εξής, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ, μένουν πολύ λίγοι παίκτες και ο Χοβίκ αξίζει να είναι στο φινάλε και πρέπει να το αποδείξει. Από τη στιγμή που νιώθω εγώ ότι δεν έχω ψωνιστεί, πιστεύω πως αυτό περνάω και στον κόσμο. Και αν ο κόσμος νομίζει ότι έχω ψωνιστεί, τότε θα προσπαθήσω να του δείξω ότι δεν είναι έτσι και όποιος με γνωρίζει καταλαβαίνει ότι δεν είναι έτσι. Σε ποιο παράθυρο ανοιγμένο, σε ποιο φεγγάρι προδομένο, που το κοιτάμε πια σαν ξένοι. Που να με, σε ποιο ρολόι σταματημένος, στους δείχτες του παγιδεδομένος. Στιγμή έχω γίνει περασμένη. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς κι εσύ αγάπη μου που να με, για απλά με διαγράψες. Πού να σ' απόψε που οι τείχοι δρότα σταζούν, κι αναμνήσεις γύρω σαν θεριά ουρλιάζουν. Μήπως αγάπη μου οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψες. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς κι εσύ αγάπη μου που να με, για απλά με διαγράψε. Ένα ακόμη τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου σας ακούσαμε από τον Χοβίλ. Γιώργο, είσαι ο πιο αρμόδιος να ξεκινήσεις. Ωραία, το ευκολότερο είναι κάποιος να πει δηλαδή τώρα ότι ευλογεί τα γένια του γιατί είναι δικό του τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, επίτρεψέ μου να σου πω ότι για μένα ήταν ο πιο ουσιαστικός Χοβίλ που έχω ακούσει από το πρώτο live. Ήσουνα εδώ. Δεν ξέρω αν θα κάνεις καριέρα σε αυτό το είδος, γιατί δεν έχεις όλο το άλλο που είχε ο Αντώνης Ρέμος που το πρώτο είπε. Αλλά η φωνή σου, αγόρι μου, ήταν μαγική. Ερωτικός, ωραίος. Μπράβο, ρε Χοβίλ. Ευχαριστώ πολύ, να μπράβο. Γιώργο Λεβέντη. Είχε, για μένα, η ουσία από αυτό που είδαμε απόψη ήταν το συναίσθημά του. Το συναίσθημά του και η έκφρασή του. Για μένα ήταν αυτό που με άγγιξε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Η χρειά και το χρώμα πάνω στα γυρίσματα δεν μπορώ να πω ότι ήταν το καλύτερό μου, για μένα.
Για μένα ήταν πιο πολύ ο Βικ που έβγαλε και νομίζω τον βοήθησε και το ελληνικό τραγούδι να βγάλει κάτι πολύ δυναμικό από μέσα του. Εντάξει, το βγάζει και με τον Brother James, όμως το βγάλε και σήμερα. Ερμηνευτικά, τον έχω ακούσει καλύτερα. Το χρώμα, το χρώμα του. Μα του είπε ότι είχε συνέστημα. Ο κόσμος το είπε συνέστημα. Για μένα. Είχε συνέστημα και ήταν εδώ. Εγώ θα έκανα κάτι που ήταν πιο πόψα κομμάτι. Δεν θα είχε αυτά τα λακά γυρίσματα που θεωρώ ότι δεν ταιριάζει με αυτό που άκουσα. Δεν θα σε πάρει ο Γιώργος, μην ανησυχείς, θα πάρει το Σταύρο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι κάτι που το είπες και εσύ πάντως, δεν ξέρω αν θα κάνεις καριέρα σε αυτό το είδος. Ναι, αλλά η ψυχή, παιδιά, η ψυχή. Η ψυχή έχει το παιδί, δεν είναι ούτως ή άλλως, το ξέρουμε αυτό όμως. Ό,τι και να λέει έχει ψυχή. Κατέρινα. Εγώ δεν νομίζω ότι είχα ποτέ την ανησυχία και το ερωτηματικό αν είχε ψυχή ή δεν είχε ψυχή. Δηλαδή αυτό δεν θυμάμαι να το ανησύχησε, να μας ανησύχησε ποτέ. Ψυχή έχει, προφανώς. Και ψυχή και νεύρο και τσαμπουκά και τα πάντα. Η αλήθεια είναι, για να μην είμαι άδικη, ότι σε προτιμώ στα blues. Που και αυτά θεωρώ ότι έχουν ψυχή και συνέστημα, έτσι. Εγώ σε προτιμώ. Κατά την άποψή μου και αυτό είναι ένα μεγάλο blues κομμάτι. Blues είναι το συνέστημα. Blues είναι, είναι κατά την ταπεινή μου άποψη, φυσικά. Ωραία. Προφανώς λένε για τους μουσικούς δρόμους και τις αλκάντζες και όλα αυτά, αν σε προτιμούν σε αυτό το είδος ή όχι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ερμηνευτικά έχει ψυχή το παιδί, έτσι. Το μόνο αφίβολο είναι αν σας αρέσει αυτό το είδος. Νίκο. Λοιπόν, αυτό που ακούσατε σήμερα από το Χοβίκ ήταν ένας Χοβίκ άρρωστος, κρυωμένος, που δεν έδωσε... Τι, μην κάνεις έτσι, αυτό είναι. Ναι, οπότε έριξε το βάρος του, και αυτό είναι προς τιμήν του, έριξε το βάρος του στο ύφος και στο συνέστημα. Γιατί μας το κάνεις αυτό, εμείς δεν θα είχαμε καταλάβει τίποτα, αν μας το έλεγες. Ένα. Δεύτερον, δικαιολογίες στο επίπεδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δεν σηκώνει ούτως ή άλλως. Δεν το λέω για δικαιολογία. Το λέω προς τιμήν του ότι το έκανε πιο ερμηνευτικό το κομμάτι. Μα δεν χρειάζεται να το κάνει επίδειξη. Μας προδιαθέτησε άσχημα. Α, ναι. Ήταν άρρωστος και αυτά. Μια χαρά. Εγώ τον βλέπω κούκλο, φωνή, μια χαρά. Το ερμήνευσε τρομερά το τραγούδι. Δεν μας χρειάζεται η πληροφορία ότι ήταν κρυωμένος. Για σένα αυτό. Παρ' όλα αυτά, σ' άρεσε, φαντάζομαι. Ναι. Ε? Και. Πάντα μ' αρέσει ο Χοβίκ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να συνεχίσει την πορεία του στο X Factor, ο Χοβίκ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σημειώσετε το τηλέφωνο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο οθόνη σας και να τον ψηφίσετε όσες περισσότερες φορές μπορείτε. Χοβίκ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Σάγκη. Κυπραστικά. Ευχαριστώ.